1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 10 σεισμικές δονήσεις άνω των 3,5 Ρίχτερ έχουν σημειωθεί σε ένα 24ωρο στη χώρα. Καθησυχαστικός είναι ο Γεράσιμος Φουλιάρας, διευθυντής των ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς σε δηλώσεις του για τη σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο της Χαλκιδικής μετά τα 5,4 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι, 23 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Αγίου Όρους, είπε ότι ακολουθείται και μια μετασεισμική φυσιολογική ακολουθία. Σας συνδέεται με το σεισμό των 4,5 Ρίχτερ που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Είπε ότι αυτά τα δύο τόξα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δεκάδες είναι από την άλλη και οι μετασεισμικές δονήσεις το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, με τις κυριότερες να είναι 3,5 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Ηράκλειο και στο θαλάσσιο χώρο νότια του νησιού. Από χθες Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, έχουν καταγραφεί 40 μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες όμως δεν ξεπέρασαν τους 3 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Την απαλλαγή του συνόλου των σεισμόπληκτων από τις υποχρεώσεις των δημοτικών τελών στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας, ζητά από τη Δημοτική Αρχή ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Ζητά επίσης η Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει αν οι ίδιοι που διαμένουν στους οικίσκους θα πληρώνουν το ρεύμα τους, όπως αναφέρουν τα παραχωρητήρια που καλούνται να υπογράψουν. Δεν μπορείς να πληρώνεις ρεύμα που δεν καταναλώνεις, στο σπίτι σου που δεν κατοικείς, στον οικίσκο που διαμένεις γιατί δεν έχεις που να πας και όταν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ούτε το φαγητό σου, λέει στον 984 ο γραμματέας του Συλλόγου Ελπίδα Κώστας Γκεντάτσιος. Την ίδια ώρα για μπαιγμό απέναντι στους σεισμόπληκτους χωρίς τελειωμό κάνει λόγο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης, αναφερόμενος στον υποχρεωτικό όρο για χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στους ίδιους τους σεισμόπληκτους, σημειώνοντας πως αυτό που πλέον χρειάζεται είναι μια στοιχειώδη σοβαρότητα απέναντι στα πραγματικά συμφέροντα για το παρόν και το μέλλον της περιοχής και των πολιτών της, παρόλο που δημόσια η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι καλύπτει εκείνη το κόστος και παρόλο που όλοι καθημερινά συζητούμε για το δυσβάστακτο κόστος της ακρίβειας και πώς θα ανακουφιστούν οι αδύναμοι. Σε ισχύ από σήμερα η επιβολή των προστήμων για τους ανεμβολίες τους άνω των 60 ετών, καθώς εξέπνευσε τα μεσάνυχτα η προθεσμία να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό και να αποφύγουν τα πρόστιμα των 50 ευρώ για τον Ιανουάριο και των 100 ευρώ για κάθε επόμενο μήνα που θα μένουν ανεμβολιαστοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γέννης Οικονόμου. Δεν υπάρχει προαιρετική υποχρεωτικότητα, είπε, σημειώνοντας ότι το 90% των άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί. Οι όποιες εξαιρέσεις αφορούν κατοίκους εξωτερικού, αυτούς που έχουν λάβει απαλλαγή από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, από τις τριμελείς υγειονομικές επιτροπές κάθε περιφέρειας για λόγους υγείας, σοβαρή αλλεργική αντίδραση, διαγνωσμένη αλλεργία, ιστορικό θρομβοπενίας κλπ. Όσους έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό και όσους έχουν κάνει αίτηση για εμβολιασμό κατοίκων, αλλά αυτός δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Η υποκρισία της κυβέρνησης του ενδιαφέρον που επικαλείται για την υγεία των άνω των 60 χρόνων δηλώνει από τη δική του την πλευρά ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, την ώρα που έχουν αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χωρίς προσωπικό, γυρνάνε τους εργαζόμενους στις 5 μέρες καραντίνα στις δουλειές τους και ουσιαστικά τους μετατρέπουν σε μεταδότες του κορονοϊού. Είναι αυτοί οι ίδιοι που αξιοποιούν τον αυταρχισμό και την καταστολή, όπως έχουν κάνει στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που έστειλαν τα ΜΑΤ για να καταστήλουν τους αγώνες των μαχόμενων υγειονομικών, σημειώνει ο Δημήτρης Βρυσαλής. Οι ασθενείς που σήμερα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης, 206 στις κλινικές COVID και 38 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 28 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών στη Κρήτη εξακολουθεί να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 89 ασθενείς. Ακολουθεί το Πανεπιστημιακό με 70. Αν και παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού, οι σκληροί δείχτες κατέγραψαν άλμα χθες Κυριακή, καθώς 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις επιπλοκές της COVID-19,
ενώ οι διασωληνωμένοι έφτασαν στους 60. Στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, καταγράφηκαν 1.079 νέα κρούσματα από τα 10.783 σε πανελλαδικό επίπεδο, 496 στο Ηράκλειο, 85 στο Λασίθι, 205 στο Ρέθυμνο και 293 στα Χανιά. Η μετάλλαξη Δέλτα ήταν η πιο δύσκολη από όλες και αυτή που έχει καλύψει όλα τα κρεβάτια ΜΕΘ. Οι σκληροί δείκτες θα αρχίσουν να μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων θα γίνει πιο εμφανής από τις 23 με 24 Ιανουαρίου, εκτιμάει η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ματίνα Μπαγόνη. Η ίδια επίσης εξέφρασε την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι Πάσχα θα κάνουμε κανονικά φέτος, ωστόσο τις απόκριες θα φοράμε ακόμα τις μάσκες. Την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της πανδημίας εξέφρασε ο επικεφαλής της Pfizer, Albert Bourla, διαβεβαιώνοντας ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα. Θα πάρουμε σύντομα τη ζωή μας πίσω, είμαστε σε καλή θέση να το πετύχουμε αυτό την άνοιξη, χάρη σε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, διαβεβαίωσε ο CEO της Pfizer. 26 τα γυμνάσια και λύκεια στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου που τελούν σήμερα υποκατάληψη. Ξεπερνούν τις 31.000 τα ενδυνάμει κρούσματα κορονοϊού μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ. Πρόκειται για άτομα, των οποίων το self-test βγήκε θετικό και με βάση τα πρωτόκολλα θα πρέπει να ελεγχθούν με rapid PCR για να διαπιστωθεί πόσα από αυτά είναι πραγματικά. Θύλα οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών γονέων για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Με βάση τη σημερινές υγειονομικές συνθήκες είναι απαράδεκτη η στάση κυβέρνησης και Υπουργείου Παιδείας, καθώς τα δημόσια σχολεία της χώρας μας άνοιξαν αθωράκιστα απέναντι στην πανδημία σε βάρος των μαθητών, των οικογένειών τους και των εκπαιδευτικών, σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερεθύμνου, που διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στα γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ευρεία σύσκεψη με καθηγητές, συλλόγους γονέων και μαθητές συγκαλεί αύριο η ΕΛΜΕ Χανίων για τον τρόπο επανελειτουργίας των σχολείων και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλυφθούν από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Πικετοφορία στις 20 Ιανουαρίου στην Πλατεία Ελευθερίας για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας και μόρφωσης διοργανώνει η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Συντονίζουν τις κινήσεις τους οι σύλλογοι αποσταγματοποιών Κρήτης για το όνομα της Σικουδιάς. Αδιαπραγμάτευτο το όνομα διαμηνύει ο πρόεδρος της ομάδας αμπελοκαλλιεργητών Πρίαμος Ιερονυμάκης μέσω του 984. Διευκρινίσεις ωστόσο του ιδίου στους μη επαγγελματίες του χώρου ότι δεν μπαζερεύεται η ταυτότητα του προϊόντος και δεν θα επιτρέψουν αυτό να αναγράφεται με μαρκαδόρο πάνω σε σακούλες και πλαστικά μπουκάλια. Κάλεσμα του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισήριζε Σταύρο Αραχοβίτη μέσω του 984 στους να ενώσουν δυνάμεις για την προάσπιση του ονόματος του προϊόντος και στη συνέχεια για το ξεκαθάρισμα των ορισμών αμπελοκαλλιεργητής, αμπικούχος, δήμερος κλπ. Ο ίδιος είπε ότι από κανένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής ή της Εθνικής Νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση αλλαγής της ορολογίας και της εγκατάλειψης των όρων Τσικουδιά και Τσίπουρο, ότι σε κανένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής ή της Εθνικής Νομοθεσίας δεν περιγράφεται αυτή η καινούρια ορολογία, την οποία εισάγει η κυβέρνηση με το εν λόγω νομοθέτημα, και ότι καμία σχετική συζήτηση αλλαγή της ορολογίας δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε πολύ περισσότερο στη χώρα μας. Έως 21/1/2022 θα είναι ανοιχτή η ειδική εφαρμογή του ΟΠΑΚΕΠΕ για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης. Η ειδική εφαρμογή αφορά γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου στο πλαίσιο της ενίσχυσης για τις γεωργικές πρακτικές επωφελής για το κλίμα και το περιβάλλον, ελέγχου επιλεξιμότητας για τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν στο δείγμα συνδεδεμένων καθεστώτων. Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατατόπους κέντρα υποδοχής δηλώσεων, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη, η μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων και η Τραπεζική Ένωση είναι ανάμεσα στα κυριότερα ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει στις Βρυξέλλες στις 4. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί με τη διευρυμένη μορφή του ECOFIN με τους 27 υπουργούς οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της Γαλλικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ως το Μάρτιο να υπάρχει πιο συγκεκριμένο πλαίσιο συζήτησης. Οι υπουργοί θα κάνουν επιπλέον απολογισμό της επικύρωσης της αναθεωρημένης συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Μέχρι σήμερα, 15 από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης την έχουν επικυρώσει πλην Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας.
Το 70 με 90% των αυξήσεων στην ενέργεια θα επιδοτηθεί από το κράτος τον Ιανουάριο, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο όμως για τη συντριπτική πλειοψηφία που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρες. Ένα 70 με 90% των αυξήσεων θα επιδοτηθεί από το κράτος τον Ιανουάριο, είπε ενδεικτικά. Περίπου 72 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε περισσότερους από 82.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ το διάστημα 17 με 21 Ιανουαρίου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλέσμα του ενίου δικτύου συνταξιούχων στα κόμματα να καταθέσουν τροπολογία για να σταματήσει η φορολόγηση των κουτσουρεμένων αναδρομικών τους. Ο λόγος για τα αναδρομικά στο 11 μήνο 2015-2016. Το MVC αναφέρει πως σε περίοδο ανατιμήσεων και ακρίβειας, ακόμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, είναι εγκληματικό να ζητάει η κυβέρνηση επιστροφές ποσών από τους συνταξιούχους. Σημειώνει επίσης πως από τις 8 Ιουνίου είχε αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία ζητούσε να τακτοποιηθεί έγκαιρα και με ορθό τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν και να μην αδικηθούν ξανά οι συνταξιούχοι. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη της νέας κοινοφελούς εργασίας. Πρόκειται για οκτάμινη εργασία μέσω ΟΑΕΔ σε δήμους και περιφέρειες με αποδοχές 569 ευρώ που θα αυξηθούν, καθώς το Μάιο έρχεται η αύξηση του κατώτατου μισθού. Η νέα κοινοφελής εργασία αφορά 25.000 ενέργους, ενώ έρχονται μέσα στο 2022 και νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν 62.000 ωφελωμένους. Μόνο τα έκτακτα περιστατικά θα εξυπηρετούνται αύριο Τρίτη 18 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Ιατρείο 4ο Τόμι Ηρακλείου που βρίσκεται επί της οδού Ιακύνθου 9 στα Καμίνια λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Τα προγραμματισμένα ραντεβού δεν θα γίνουν ενώ δεν θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Το ιατρείο θα λειτουργήσει κανονικά την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία, η Άγκυρα να σεβαστεί τις συμβάσεις και τα δικαιώματα των εμβρίων. Επιδιώκουμε διαχρονικά τη συνεργασία με την Τουρκία και επενδύουμε στην αρμονική συνύπαρξη και φιλία των δύο λαών. Καμία υποχώρηση ωστόσο δεν χωρεί έναντι των απαράδεκτων διεκδικήσεων και επιθετικών ενεργειών, δηλώνει στον Αθηναϊκό Τύπο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπολού. Με το σκεπτικό ότι η χώρα τους κινδυνεύει να καταστεί νομικά συνυπεύθυνη για τις παράνομες επαναπροωθήσεις των ελληνικών αρχών στα ευρωπαϊκά σύνορα, η Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταναστευτικών Υποθέσεων της Ολλανδίας προτείνει να μπει τέλος σε κάθε υποστήριξη στην Ελλάδα από τους Ολλανδούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φασιανός το βράδυ της Κυριακής. Ο εμβληματικός ζωγράφος που σφράγισε με το έργο του την εποχή του αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας. Ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του χθες στη Σιτία. Πιθανολογείται πως πέθανε από αναθυμιάσεις. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή. Η κάθοδος των ψυχρών αέριων μαζών προς τη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε με το Διομήδη, αναμένεται να συνεχιστεί κατά κύματα και κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μάλιστα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες, ώστε η ψυχρή εισβολή που θα εκδηλωθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 του μήνα να είναι εντονότερη, καθώς θα μεταφέρει θαλάσσιες πολικές αέριες μάζες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Ρωσία θεωρεί απαραίτητο να κρατήσει στρατεύματα κοντά στην Ουκρανία, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο Κίεβο σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για προδοσία. Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή πήρε η κυβέρνηση του Ντιμίτρα Κοβάτσεφσκι στη Βόρεια Μακεδονία. Αύριο Τρίτη η εκλογή νέου πρόεδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση η οποία όπως λέγεται πραγματοποιήθηκε με drones. Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε επίδειξη δύναμης πραγματοποιώντας στρατιωτική παρέλαση στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν. Στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του από την Αυστραλία έπειτα από την δικαστική διαμάχη γύρω από το ότι δεν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ωστόσο εκτός από το Αυστραλιανό Open, ο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, είναι πιθανό να μείνει εκτός και των υπόλοιπων διεθνών διοργανώσεων εάν δεν εμβολιαστεί. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους.
στις αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής στη Super League 1 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λαμία Ιωνικός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Βόλος 1-0, Απόλλων Σμύρνης Άρης 0-0, ΠΑΟΚ Όφη 3-0, ΑΕΚ Πανετολικός 1-2, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0, ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόμητος 1-1. Η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League ολοκληρώνεται σήμερα στις 8 στο ΆΚΑ με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών. Οι πράσινοι επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα και θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη βαριά ήττα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην Ευρωλίγκα. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.